Η αιρετή περιφέρεια αποτελεί το σημαντικότερο, το σκληρό πυρήνα, τον πυλώνα για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Και δυστυχώς αυτόν τον λόγο δεν τον αντιλαμβάνονται όλοι στην κεντρική κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα να έχουμε εξαιρετικές παρανοήσεις, συγκεκριμένες μεθοδεύσεις και πάνω απ' όλα να μην είναι καθαρή οι σκέψεις και οι άποψεις τους για το πόσο ο τόπος θα βγει από την κρίση. Σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σας πω ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πρωτεργάτης σε αυτή την πολιτική για ένα κλίμα ανταγωνιστικό μεταξύ των περιφερειών. Δημιουργούμε λοιπόν με μεθοδικό τρόπο και οργανώνουμε τη λειτουργία μας δημιουργώντας προϋποθέσεις ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Ενός περιβάλλοντος όπου ο ανταγωνισμός και η άμυλα μεταξύ των περιφερειακών διοικήσεων θα δημιουργήσει ένα υγιές περιβάλλον στη χώρα μας. Και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Περιοδεύοντας σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, όπου έχει κινήσει το ενδιαφέρον το υψηλό επίπεδο του Περιφερειακού Συμβουλίου και η θεματολογία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί την μεγαλύτερη κατάκτησή μας. Γιατί δείχνουμε πλέον ότι όλοι μας έχουμε ενστερνεστεί τις ευθύνες μας και όλοι μας βελτιώνουμε την ποιότητά μας. Το τελευταίο καιρό παρατηρώ σε διάφορες περιφερειακές ενότητες να υπάρχει, θα έλεγα, μία κατεύθυνση από πλευράς των εταιριών και των εργολάβων που συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς, όπου σε κάποιες περιφερειακές ενότητες το ποσοστό εκπτώσεως που καταθέτουν είναι πάρα πολύ υψηλό, ξεπερνώντας και το 60%, και σε κάποιες άλλες περιφερειακές ενότητες οι προσφορές είναι δυσανάλογες με τον αριθμό αυτών που έχουν πάρει τα τεχνικά δελτία των έργων και το ποσοστό των εκπτώσεων είναι κάτω από 10%. Εμείς, για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, ήδη προχωράμε αυτή τη στιγμή στην ενεργοποίηση της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Οργανώνουμε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και από την άλλη μεριά έχει δοθεί η οδηγία για να βελτιώσουμε τις υποδομές του εργαστηρίου των τεχνικών έργων για να μπορούμε να έχουμε καλύτερες μετρήσεις, αντικειμενικότερα αποτελέσματα ώστε να ελέγξουμε την ποιότητα των έργων. Η εντολή που έχει δοθεί στην Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Νικολάκου, είναι να μην προχωράει σε καμία έγκριση σε έργα όπου η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων είναι κάτω του 12%, έτσι όπως εθιμικά ισχύει για όλη τη χώρα. Αυτό βέβαια μας δημιουργεί ένα πρόβλημα στην καθυστέρηση, αλλά θεωρώ όμως ότι είναι και το μεγάλο όπλο για να εξορθολογήσουμε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σήμερα λοιπόν, ανακοινώνοντας αυτά τα μέτρα για τον εξορθολογισμό και την προστασία των έργων και στην ποιότητα αλλά και στον χρόνο εκτέλεσης, θα ήθελα να κάνω και μία έκκληση σε όλο τον τεχνικό κόσμο ότι αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε
θα πρέπει να σταματήσουμε τις συνήθειες που είχαμε μέχρι εχθές. Η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας είναι σαφώς κάθετη προς όποια διαδικασία συγκάλυψης ή μετρίας αντίδρασης απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά δεν συνάδει με τους στόχους που έχουμε για γρήγορη εκτέλεση των έργων και για καλή ποιότητα των έργων. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η νέα ερετή διοίκηση, παρέλαβε 6 μεγάλα έργα τα οποία είχαν καταρρεύσει με προϋπολογισμό πάνω από 100 εκατομμύρια. Και εμείς κινούμαστε να βρούμε αυτά τα χρήματα για να αποκαταστήσουμε αυτά τα έργα.